μας, φασούλα λοιπόν, φασούλα για μας, γιατί παντρεμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα, δεν ξέρω, 16, 17, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη? Εκεί, σαν το δεινόσαυρο. Είναι 17 χρόνια που είσαι παντρεμένη με τον Παναγιώτη? Είναι πολλά, είναι τόσα. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος? Αυτό θα έλεγα, ότι σαν νούμερο το ακούς και ούτε εγώ το πιστεύω, δηλαδή, για να καταλάβεις. Τώρα και οι άνθρωποι που το ακούνε θα λένε και ήταν ζαχάριστοι. Παντρευτήκατε πριν 17 χρόνια. Και ήσασταν ήδη και ζευγάρι που είχε σχέση, έτσι, ζευγάρι. Μπράβο, δηλαδή... δύο χρόνια. Ναι. Δεν ήταν πάρα πολλά, αλλά ήταν δύο χρόνια. Ήταν δύο χρόνια. Δηλαδή, ήσασταν σχεδόν 20 χρόνια μαζί. Φοβερό. να σου πω, παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή. Ήμουν 15. Και πάρα πολύ ερωτευμένη. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πώς. Έχει τόσο σημασία. Λοιπόν, πάμε ένα βίντεο έχουμε ετοιμάσει για τη μάσα. Ναι, για να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να φτάσουμε στο σήμερα. Πάμε. Ωραία, για να δούμε. Πρώην μοντέλο, παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών, πρώην πρώτη κυρία του Πειραιά, συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου, επιχειρηματίας και πάντα μια τρυφερή μητέρα. Τα τελευταία 20 χρόνια η Μάσα Φασούλα κλήθηκε να αναλάβει πολλούς πολύ διαφορετικούς ρόλους. Σε όλους ανταποκρίθηκε με την ίδια βία στη χάρη, τη σοβαρότητα και την ήσυχη γλυκύτητα που κουβαλούσε κάποτε στις πασαρέλες. Μια ψηλή χαμογελαστή κοκκινομάλα, με γκριζοπράσινα μάτια και ένα όνομα συνήθιστο, βγαλμένο λες από κάποιο θεατρικό του Τσέχοφ. Μάσα. Η κόρη του εξαιρετικού σκηνοθέτη, διανοούμενη της αριστεράς και πρώην Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Μάνου Ζαχαρία, γεννήθηκε στη Μόσχα. Ο πατέρας της ζούσε εκεί, πολιτικός πρόσφυγας. Η μητέρα της, η Όλγα, είναι Ρωσίδα, μηχανικός. Η Μάσα και η αδερφή της Ηλένα μεγάλωσαν σε ένα σπίτι που εκτιμούσε το σινεμά, την τέχνη και τους ανθρώπους της. Ένα σπίτι που μπαινόβγαιναν ηθοποιοί, κινηματογραφιστές, μουσικοί, οι Αλκιζέοι, ο Μίκης, η Μελίνα. Την Ελλάδα την είδε για πρώτη φορά στα 13 της, τότε που η οικογένειά της επαναπατρίστηκε και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα. Και έτσι άρχισε μια καινούργια ζωή, σε μια πόλη που ακόμα έμοιαζε μαγική. Στα 18 της, και ενώ σπούδαζε τουριστικά επαγγέλματα, δρόμος της την έφερε στο μόντελινγκ. Ήταν ακόμα τα χρυσά της, η εποχή που η Ελλάδα ανακάλυπτε την καλή ζωή. Για τα επόμενα 10 χρόνια το πρόγραμμα της Μάσας θα είναι γεμάτο πόζες, επιδείξεις μόδας, φωτογραφίσεις, πασαρέλες και λίγη τηλεόραση. Καρέ-καρέ στην ΕΤΕΝΑ, τηλεπαιχνίδι με συμπαρουσιαστή το Γιάννη Δαλιανίδη, με την άδειά σας στο Μέγκα, το παιδί μου κι εγώ. Πάμε λίγο πίσω. Στις 14 Ιουνίου 1987, τη βραδιά που ο Παναγιώτης Φασούλας μαζί με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Τσατσένκο πήδηξαν για τον τζάμπολ στο τελικό του Ευρωμπάσκετ, η Μάσα βρισκόταν στις κερκίδες του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρίζοντας μαζί με τους 16.000 φιλάθλους την νίκη της Εθνικής κόντρα στα φαβορί της Σοβιετικής Ένωσης. Με τον Παναγιώτη τότε δεν είχε γνωριστεί ακόμα και δεν φανταζόταν πως 8 χρόνια αργότερα, στις 8 Ιουλίου του 1995, θα έμπαινε σε μια εκκλησία, νύφη, στο πλάι του. Πολύ γρήγορα θα έρχονταν και τα παιδιά. Μια κόρη, Μαριέλα, το 1997 και ένας γιος, ο Γιάννης, το 2000. Για χάρη του, η Μάσα άφησε πίσω το μόντελινγκ, θεώρησε πως αυτός ο κύκλος της ζωής της είχε κλείσει. Στην τηλεόραση συνέχιζε να έχει προτάσεις για να παρουσιάσει εκπομπές και συνέχιζε να λέει όχι. Όπως θα εξηγούσε αργότερα, για μένα η τηλεόραση πάντα είχε πολύ λίγα πράγματα με τα οποία ήθελα να ασχοληθώ. Δεν επεδίωξα ποτέ, για παράδειγμα, να γίνω κεντρική παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής, μολονότι κάποια στιγμή μου το είχαν προτείνει. Αρνήθηκα για τους δικούς μου λόγους. Έτσι κι αλλιώς τα επόμενα χρόνια η ζωή θα της επεφύλασε εκπλήξεις, καλές ή ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Την κάθοδο του συντρόφου της στην πολιτική, την εκλογή του στη Δημαρχία του Πειραιά. Δυσάρεστες, εφιαλτικές εκπλήξεις. Μια σοβαρή ασθένεια του μικρού της γιου. Για να την αντιμετωπίσει, αναγκάστηκε να μετακομίσει με τα παιδιά της στην Αμερική. 5 χρόνια στο Μέμφις, 2 φορές το μήνα ο Γιάννης στο κρεβάτι του νοσοκομείου, εκείνη δίπλα του και ο Παναγιώτης στην Αθήνα, στα τηλέφωνα. Ενέσεις, θεραπείες, πόνος, ελπίδα, απελπισία, κούραση, νοσταλγία, μοναξιά. Υπέφεραν. Άντεξαν. Βγήκαν νικητές. Η θεραπεία ολοκληρώθηκε και ο μικρός γιατρεύτηκε. Γύρισαν στην Αθήνα. Η οικογένεια έσμιξε πάλι. Αν τη ρωτήσεις σήμερα, η Μάσα θα σου πει πως αυτή η ιστορία της φαίνεται πολύ μακρινή. Ένας εφιάλτης που είδε κάποτε, παλιά, και την κράτησε εξάγρυπνη το βράδυ. Για το μέλλον θέλει να κρατάει μόνο τα χρώματα, τα χαμόγελα και τις καλές στιγμές. Αυτές που έκλεισε στο παιδικό βιβλίο που έγραψε και εξέδωσε στην Αμερική με αφορμή τη μεγάλη περιπέτεια του γιού της. Την ιστορία πίστης και ελπίδας ενός παιδιού με ένα μήνυμα που δεν έχει ηλικία. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή, αλλά όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Στη ζωή ή στο μπάσκετ, μπορείς να γυρίσεις το παιχνίδι ακόμα και το τελευταίο λεπτό. Οι καλοί παίκτες αυτό κάνουν. Oh,
Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, σε ευχαριστώ. Πολύ ωραίο βίντεο. Όντως. Είπαμε τώρα ό,τι μπορείς να χωρέσεις σε ένα βίντεο 3 λεπτών. Από όλα αυτά που είπαμε, που δεν ξέρω πώς χώρεσαν μέσα. Ναι, έλαντε. Χώρεσαν αρκετά, θα έλεγα. Σε σμίγκρινση μια ζωή που λένε. Μέχρι τώρα. Επειδή σε βλέπω συγκινημένη, μπορείς να μου πεις τι σε συγκίνησε από αυτό το βίντεο. Να σου πω, μου άρεσε πάρα πολύ ότι αυτός που ασχολήθηκε με το βίντεο δεν στάθηκε. Συνήθως, ξέρεις, στέκονται στα γνωστά. Ξέρεις, ο γάμος με τον Παναγιώτη και η περιπέτεια. Και επειδή ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να το συζητάω πολύ και δημόσια, ήταν ένα βίντεο το οποίο περιείχε έτσι διάφορα πολύ σημαντικά. Μάλλον διάφορους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, την οικογένειά μου, εντάξει, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, αλλά ήταν ένα έτσι γενικό. Ήταν ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Ελένη. Στα όνειρά σου μιλάς ρώσικα ή τα έχεις ξεχάσει κι εσύ? Γιατί να... από 13 χρονών εδώ, που εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι δύσκολα θα βρίσκεις πολλούς φίλους από την Ρωσία για να μιλάτε ρώσικα. Στην ηλικία μου, όταν ήρθα, ποτέ, κανένα. Κανένα. Άρα τους ξεχνιέται η μητρική γλώσσα? Όχι, με τίποτα. Πρώτον, γιατί η μητέρα μου είναι Ρωσίδα, πάντα μιλάμε ακόμα και τώρα μεταξύ μας. Εντελώς ασυναίσθητα μιλάμε ρώσικα. Άρα στο σπίτι η γλώσσα υπάρχει, δεν ξεχνιέται. Δεν ξέρω, είναι και ο εγκέφαλος μάλλον φτιαγμένος κάπως έτσι. Η πρώτη γλώσσα πάντα μένει εκεί, ξέρεις. Με τη δεύτερη αρχίζει και τα προβλήματα. Καλά. Γιατί βλέπω, πούμε, και τους Έλληνες που έχουν ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και έρχονται μετά εδώ. Αυτοί νομίζω ότι μας τα λένε πολύ ωραία. Αλλά εμείς, ξέρεις, λίγο χαμογελάμε όταν μας μιλάνε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό νομίζω είναι στον άνθρωπο. Δεν ξέρω πραγματικά. Αυτή η τρομερή προφορά, η βαριά προφορά των Ελλήνων του εξωτερικού. Και συνήθως αυτοί που έρχονται από την Αμερική. Από την Αμερική, ναι. Δεν ξέρω πού οφείλεται πραγματικά τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ, από όσο μου λένε, δεν έχω προφορά στα ελληνικά και χαίρομαι πολύ. Εσύ με το modeling για πλάκα ξεκίνησες? Εντελώς. Θέλω να πω ότι δεν είμαι σίγουρη πόσο φιλόδοξη ήσουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν ήμουν, ήμουν και τεμπέλα. Αυτό θέλω να καταλάβω. Γιατί κούκλα εννοείται ότι ήσουν. Είδαμε και τις φωτογραφίες για όσους ίσως δεν σε θυμούνται ή δεν. Είναι και πολλά χρόνια τώρα. Σχέδιο που κάνουμε πλάκα είναι πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι και τόσα πολλά. Είναι αρκετά πάντως. Είναι αρκετά. Ότι ήσουν λοιπόν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, ήσουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ήσουν ποτέ φιλόδοξη στο θέμα αυτό. Δεν είχε φιλοδοξίε στο modeling. Παρότι την εποχή σου ήταν η χρυσή εποχή του modeling στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και κάθισα και τόσο πολλά χρόνια και έκανα αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, γιατί έκλεισα μια δεκαετία και ασχολούμαι πάντα, ξέρεις, με αυτό που μου αρέσει. Ξέρεις πώς ήμουν, ναι. Η πασαρέλα κλπ. Η φωτογραφία δεν μου άρεσε ποτέ. Και επίσης ήμουν τεμπέλα. Δηλαδή, να σκεφτώ ότι θα μου πούν τώρα πάρε βαλίτσα, τρέχα για 2 μέρες εκεί στο εξωτερικό. Αυτό οτιδήποτε. Δεν πήγες ποτέ εξωτερικό, δεν θέλεις ποτέ να δουλέψεις έξω? Πήγα. Ω, ταλαιπωρία μαύρη ήταν. Τρέχα, ξύπνα, κάνε, δείξε. Δεν ήταν. Πήγα στην Αγγλία. Δεν σκέφτηκε ποτέ να ξαναγυρίσει η Ρωσία ή να μετακομίσει κάπου αλλού? Όχι πια. Εντάξει. Γιατί? Τότε λέω, τότε που ήρθες πιτσιρίκα. Ναι, εννοείται. Λέω, μετά από 2, 3, 5 χρόνια να πούν, όχι, ούτε εδώ. Αλλού. Όχι, γιατί ο πατέρας μου είχε πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία. Έλειπε πάρα πολλά χρόνια από εδώ. Είχε αφήσει πίσω φίλους, οικογένεια. Δεν είχε έρθει τότε λόγω καθεστώτος. Δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία του να γυρίσει, να ξαναβρει στην πατρίδα του, να ξαναβρει την οικογένεια. Τον περίμενε και η δουλειά, τον περίμενε πάρα πολλά πράγματα εδώ. Καλά κάναμε και δεν φύγαμε. Μια χαρά είναι η Ελλάδα, ασχέτως που περνάει τώρα πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Μπορείς να μου πεις πώς αποφάσισες να προχωρήσεις τη ζωή σου κάνοντας ένα γάμο μαζί με τον Παναγιώτη? Θέλω να πω ότι θα μπορούσες ίσως, δεν ξέρω τη ζωή σου την προσωπική, αλλά θα μπορούσες να έχεις παντρευτεί και νωρίτερα ή σε μια άλλη σχέση. Γιατί τότε κάτι είδες τον Παναγιώτη που είπες ότι με αυτόν τον άνθρωπο προχωράμε μαζί τη ζωή μας? Εννοείται, νομίζω ότι... αυτό ξέρεις τι, αυτό δεν μπορείς να το περιγράψεις και δεν είναι και για, ξέρεις, δημόσιο. Ας μην το περιγράψουμε, το ένιωσες. Εννοείται, γιατί νομίζω ότι είναι όλα θέμα χημείας. Δεν υπάρχουν. Εκτός αν έχεις βέβαια, έχεις πάρει ένα χαρτάκι και θα πεις, ξέρεις, θέλω να παντρευτώ 1, 2, 3, 4 και το ψάχνεις έτσι. Υπάρχει αυτό. Δεν λέω. Αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά παντρεύεσαι από συνέστημα, γι' αυτό και δεν. Εντάξει. Πότε παντρευτήκαμε, μάμα κάνει. Τέλος πάντων. 96. 90. 97 είχες ήδη παιδί. 95. 95. Νομίζω, ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα θα μ' ακούν και θα λένε τρέφεται. Βγάλ' τη μέρα. Στο βίντεο είδα, γιατί δεν το θυμόμουν εγώ, ότι δεν γνωριστήκατε τότε με το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Μετά. Ναι, πολύ μετά.
πολύ μετά. Ήταν, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, σημείο. Γιατί όντως, φαντάσου τότε. Πάντα, γιατί φίλαθλος ήμουν πάντα. Έπαιζα μπάσκετ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ήμουν στο γήπεδο εντελώς τυχαία. Και φαντάσου, ξέρεις, καμιά φορά να ρωτιέσαι τι σου επιφυλάσσει η ζωή και πόσο συμπτωματικά μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Πού γνωριστήκατε? Μέσω κάποιων φίλων, κοινών. Δηλαδή, καμία σχέση. Και είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, έρωτας με την πρώτη ματιά. Ή γνωριστήκατε, έτυχε να βρεθείτε 2-3 φορές εκείνες παρέες και είδατε ότι. Έτσι κάπως. Ναι. Βγήκατε και μετά ήρθε. Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι ήρθε. Δεν ήρθε αυτό το σντουμ, να σου πω ότι ξέρεις, εκείνη την ώρα. Επειδή εσύ τον έζησες και σαν αθλητή, τον έζησες και σαν πολιτικό πρόσωπο, τι είναι πιο δύσκολο για την σύντροφο ενός τέτοιου ανθρώπου? Είναι πιο δύσκολη η ζωή για τη γυναίκα του αθλητή ή του πολιτικού? Τι νομίζεις? Όχι, τι νομίζω. Στο λέω με απόλυτη σιγουριά. 100% του πολιτικού. Δεν το συζητώ. Του πολιτικού, βέβαια. Γιατί? Και να σου πω, να το θέσω έτσι, άποψή μου είναι, ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί τώρα, Ρελένη, ξέρουμε γιατί. Γιατί υπάρχει ένα κακό παρελθόν, μία αντίληψη, μία κατακραυγή, ένα πράγμα το οποίο μία ομπρέλα που τους σκεπάζει μαζί με όλους και για όλα. Και αυτό είναι πολύ άσχημα, δηλαδή, ξέρεις, είσαι συνέχεια σε μία στάση άμυνας. Πρέπει να νομίζω ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα νιώθουνε, καλός ή κακός, έτσι, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία και ακούμε πράγματα και θάματα, τέλος πάντων, ότι πρέπει να απολογούνται, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και αυτό τους αφαιρεί τόσο πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, ότι μετά, ξέρεις, πιο πολύ κάνουν αυτό από το να παράγουν. Όποιος θέλει και μπορεί να κάνει αυτό, ξέρεις, να κάνει κάποιο έργο. Κοίτα, οι αθλητές αγαπιούνται πολύ από τον κόσμο. Πάρα πολύ. Η πολιτική. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει ότι αυτόν όμως τον πολιτικό τον έχουν στην άκρη και τον λατρεύουν. Αλλά αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια τον χρόνο πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πάντα οι πολιτικοί οι οποίοι λατρεύτηκαν από τον κόσμο, πάντα γυρνώντας πολύ το χρόνο πίσω, έτσι, να το κοιτάξω από αυτούς που δεν ζουν πια και πριν, όχι από αυτούς που είναι εν ζωή σήμερα. Και κάποιοι άλλοι, βέβαια, που πάντα ήταν λίγο έτσι στόχος. Να σου πω κάτι όμως, και ακόμα και με αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, λέγοντας αυτό τώρα, δικούμε αρκετούς ανθρώπους. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολύ έντιμοι και πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι, που τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι επάγγελμα ή λειτουργεί. Είναι μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι. Λέω γενικότερα. Δεν ξεκινάμε γύρω μας και λέμε, λοιπόν, κανείς δεν είναι έντιμος. Και όμως, τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι. Ότι τους έχει πάρει όλους μπάλα. Εντάξει, λίγο κάπως. Νομίζω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο για αυτούς τους ανθρώπους. Το κλίμα δεν είναι ευχάριστο γιατί ο κόσμος υποφέρει και γιατί είναι η πρώτη ίσως φορά που τόσο έντονα έχουν ξεσκεπαστεί κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με λεφτά. Όταν ο κόσμος υποφέρει. Κατάλαβες, αν ήταν μια άλλη περίοδο, μπορεί να μην ήταν. Να μην ένιωθαν όλοι το ίδιο πράγμα. Είναι μια πολύ κακή στιγμή για όλο τον κόσμο. Πάρα σε αυτή πολύ χώρα. Κακή. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το πώς γνωρίστηκες με τον Παναγιώτη και πώς γρήγορα προχωρήσατε στη δικιά σας οικογένεια. Σκέφτηκες ποτέ με το που παντρεύτηκες, εκτός από το πώς θα αναπτύξετε τη δικιά σας οικογένεια και πώς θα ζήσετε την πολύ ωραία σας κοινή ζωή, στο ότι θα ήθελες να ασχολείσαι και με κάτι άλλο παράλληλα? Πολλές φορές. Και αυτό είναι και που μου έχει λείψει, γιατί νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι όσο κάθεσαι, σκουριάζει το μυαλό σου. Δηλαδή, είμαι τουλάχιστον τέτοιος άνθρωπος, για μένα ισχύει. Το έχεις νιώσει αυτό δηλαδή, γιατί δεν έχεις κάτσει και έτσι λίγο, ας πούμε, να Όχι, πεις αλλά χαλαρά. Δεν έχω χαλαρώσει κιόλας, παιδί μου, ναι. Και όμως, εντάξει, το νιώθω με το που χαλαρώσω, ξέρεις, αρχίζει και με τρώει αυτό όταν χαλαρώνω. Δηλαδή δεν μου αρέσει να χαλαρώνω πολύ, γιατί εντάξει, ξέρεις, τα παιδιά μεγαλώσαν κιόλας. Το ένα σου είναι και στην εφηβεία, 16 χρονών μου, 15. Σου είναι η κόρη, 15. Βέβαια, είμαστε ξανά στα γήπεδα, παίζει μπάσκετ στις εθνικές, σε παρακαλώ. Ναι, συνεχίζει το ταλέντο. Έχουν πάρει το ταλέντο του πατέρα τα παιδιά. Η μία τουλάχιστον η μεγάλη το έχει πάρει. Είναι σου πολύ καλή, ακολουθεί κατά πόδας. Έτσι, είμαστε πολύ περήφανοι και της αρέσει βασικά. Και το διάλεξε και μόνη της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, να μου πεις το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά. Εσύ εννοείς. Της αρέσει για να παίζει σαν χόμπι ή το βλέπει και λίγο πιο επαγγελματικά, δηλαδή ότι θα μπορούσε να θυσιάσει τη ζωή
της ηλικίας της, σχολεία, φίλοι και λίγο διασκέδαση. Το κάνει ήδη. Γιατί άλλο το επαγγελματικό είναι τελείως. Οι αθλητές είναι η ζωή τους δεμένη. Ακριβώς. Το κάνει ήδη γιατί, όπως σου είπα, είναι εθνική εδώ και δεύτερη φορά. Ποιος την έχουν. Καλέ, η μικρή. Ναι, εθνική κορασίδο. Και είναι δύο καλοκαίρια με προετοιμασίες, με ταξίδια έξω. Είναι ψηλή. Είναι λίγο. Πόσο είναι. Δέσποινα. Γιατί καλά. Το παιδάκι μου. Δεν σου το πες μου το παππού σου νούμερο είναι. Αυτό αυτό. 1,92. Σε κορίτσι. Ναι, και είναι και 15. Δεν θα ψηλώσει άλλο. 15 είναι τα κορίτσια μέχρι μια ηλικία ψηλώνουμε. Δεν ξέρω, δεν έχω υπογράψει και συμβόλαιο, ξέρω εγώ, αλλά ελπίζω. Είναι 92. Ναι. Όταν τη γέννησε, πόσο ήταν, σαν τα μωρά τα άλλα, ας πούμε, ή ήταν, ήταν λίγο παραπάνω, ήταν, 62 εκατοστά ήταν. Όχι, καλή μου, λίγο παραπάνω, 62 εκατοστά. όχι, με συγχωρείς, 50 με 52 τα γεννάμε τα παιδιά, 62 εκατοστά. 62 εκατοστά είναι σχεδόν στον χρόνο, θα με τρομάξεις. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία. Είναι τόσο ψηλό παιδί. Ναι, έχω και ένα πολύ ψηλό άντρα επίσης. Πανύψηλος είναι ο άντρας, αλλά το παιδί εσύ το γέννησες. Εγώ το γέννησα. Στη δικιά σου κοιλιά ήταν μέσα. Μην μου το θυμίζεις αυτό. Τι είπες τώρα εσύ, έχεις κάνει τόσο ψηλή κόρη. Ναι, το πουλάκι μου. Το πουλάκι. Ναι. Τώρα στο 2 μέτρα δεν το λες και πουλάκι. Καλά να είναι το παιδί. Παναγία μου. Είδες, είναι τρομερό. Άκου τώρα τι παθαίνουν αυτά τα παιδιά. Η κόρη μου, επειδή... θα πω, είναι πάρα πολύ αστείο, πρέπει να το πω. Είναι μία φίλη που έχουμε πάει διακοπές στην Κέρκυρα και είναι το παιδί 1,5 και το δικό της το δικό μου. Και λέει, παίρνω το δικό σου να πάω μία βόλτα στην πλατεία. Το δικό σου. Το δικό μου. 1,5 χρονών ή ύψος. 1,5 χρονών. Έτος, με το καροτσάκι. Γυρνάει μετά από κάνα τέταρτο έξαλλη. Πάρ' το παιδί σου, λέει. Ήταν δύο κυρίες σε ένα παγκάκι, ξέρεις, μεγάλες ηλικίες, γιαγιάδες. Και λέει, καλά λέει η κόρη σου, δεν τρέμεσαι τόσο μεγάλο παιδί, το έχεις ακόμα στο καροτσάκι. Και τι τα ψένα. Λέει, πάρ' το παιδί σου και πήρε μόνο τη βόλτα. Και πάντα ανέκαθαν λοιπόν τα παιδιά που είναι πιο ανεπτυγμένα από τα άλλα, ας πούμε από την κόρη μου. Έχεις και άλλη αντιμετώπιση, ασυναίσθητα, φαντάσου εγώ ως μάνα, πάντα είχα μία αντιμετώπιση πιο μεγάλη από την ηλικία της. Και αυτά που ζήταγα από αυτήν, δηλαδή την έβλεπες έτσι αναπτυγμένη και της μίλαγες ως σαν να είναι πιο μεγάλο παιδί, ξέρεις, πάντα. Και δηλαδή ήταν πάντα μέσα στην τάξη το παιδί που ξεχώριζε, σε ύψος. Πάντα βέβαια. Πάντα. Δηλαδή το που χωρέει με τον πατέρα της είναι εντάξει. Δηλαδή βλέπεις δύο ανθρώπους πάνω κάτω έτσι στο ίδιο μέγεθος να περπατούν στον δρόμο. Ναι, 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 μια χαρά είναι. Άκου να δεις. Αλλά είναι πολύ τυχερή γιατί είναι έτσι με πολύ ωραίες αναλογίες, ασχέτως τώρα άσχετα με το παιδί μου, γιατί ξέρεις, το κοιτάω και ως, ξέρεις, και μελλοντικά. Το τι θα κάνεις στη ζωή της, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ έχει το μεγάλο έρωτα. Πώς και το αγάπησε. Την πήγαινε ο πατέρας της μικρή. Όχι. Από μωρό την έτρεχε στα γήπεδα. Όχι. Να σου πω κάτι. Εγώ έκανα πολύ καλή προσπάθεια. Την πήγα. Κολύμπη, τίποτα. Την πήγα τένις. Με μεγάλη λαχτάρα. Λέω, φαντάσου τώρα να γίνει καμιά τενίστρια. Θα βγάλει λεφτά, θα κάνει καριέρα. Ξέρεις τώρα. Ωραίο σώμα. Λέω, πλάκα κάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία άθλημα. Σαν... Τίποτα. Την πήγα. Τι άλλο ασχολήθηκε η Μαριά. Με κάτι άλλο. Τέλος πάντων και μετά καταλήξαμε από μόνη της. Πήγε εκεί και λέει, θέλω αυτό. Και αποδείχτηκε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Άξιζε. Είναι καλή. Πολύ. Βάζει καλάθια από μακριά. Έλα τώρα, βρε Ελένη που καλάθια. Χτες παίζανε, είναι πολύ καλή στην κατηγορία της. Πολύ καλή. Μπράβο. Δεν μπορώ, θα με βρεις τώρα, μου λέει η μαμά, τώρα με ξεφτύλει στην τηλεόραση. Είναι 15χρονη. Είναι της ηλικίας, ξέρω μου. Γι' αυτό το λέω. Για σκέψω που με βάζει, τι λούκι με βάζει τώρα. Έχεις δίκιο. Να απολογηθώ. Λοιπόν, για πάμε λίγο και σε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, Little Johnny's Dreamland, το έγραψες στην Αμερική, γιατί έχει κυκλοφορήσει μόνο εκεί. Μόνο εκεί, δυστυχώς ακόμα. Ελπίζω και αισιοδοξώ ότι ίσως και το εκδώσω και εδώ. Αυτό το άρχισα εδώ στο νοσοκομείο. Ήμασταν 3 μήνες νοσοκομείο στην Ελλάδα και μετά φύγαμε. Με τον μικρό. Ναι. Και σε ποια ηλικία? 4, πότε ήταν. Λοιπόν, και μετά φύγαμε και το συνέχισα εκεί και έγινε η πρώτη έκδοση εκεί και αυτό που ουσιαστικά ήταν μεγάλη μου λαχτάρα και χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι έκανα δωρά στο νοσοκομείο που ήμασταν, 2.000 αντίτυπα και θα το χάρηκα πάρα πολύ. Στους γονείς ναι, ναι, όλα αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά.
Πόσο καιρό μείνατε σε εκείνο το νοσοκομείο, πόσο καιρό μείνατε έξω συνολικά? Όχι, έξω μείναμε το νοσοκομείο, τώρα δεν ήταν, πήγαινε, έλα κλπ. Ήμασταν 5 χρόνια. Όταν ωραία ξεκίνησες ήταν αυτό το ταξίδι, έφυγες από εδώ, πήρες το παιδί σου και έφυγες. Τι σκεφτόσουν, ρε Μάσα? Τίποτα. Ότι πρέπει να πάρω το παιδί μου και να φύγω. Μόνο αυτό. Είχες κι άλλο ένα όμως εδώ. Το πήρα μαζί μου. Ήταν μαζί μου. Πήρες και τα δύο παιδιά και έφυγες. Βέβαια. Δεν είναι δυνατόν. Εννοείται. Ήταν μικρά. Η κόρη μου, αν έχουν 3 χρόνια διαφορά, ήταν 7. Ήταν πρώτο δημοτικό. Βέβαια. Έχασε ποτέ το κουράγιο σου? Δεν ψυχολογικά είναι τόσο. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί η μάνα είναι αυτή που για μένα κρατάει όλη την οικογένεια δυνατούς και όρθιους. Και πρέπει αυτό πάντα είναι να είναι δυνατή. Να πενευτούμε, έτσι. Έτσι είναι. Και όλες τις μανάδες μας. Και πρέπει πάντα να είναι διπλά δυνατή για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά τη μαμά τους να τη βλέπουν όπως τη βλέπουν πάντα. Έτσι. Χαρούμενοι, αισιόδοξοι. Και με τις φωνές και με τα μαλώματα. Και με την αγάπη. Και με όλα αυτά που είναι μια μαμά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η μαμά, όταν δεν είναι η ίδια καλά κάποια στιγμή, αναρωτιέμαι. Βέβαια, έχουμε δυνάμεις μέσα μας που κανείς δεν γνωρίζει. Έτσι. Τελικά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος, έτσι. Δεν θέλω να βάλω κάποιον να ξεχωρίσω, ότι απλώς κάποιοι μπορούν λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο. Αλλά νομίζω ότι σε οποιονδήποτε τύχει κάτι σοβαρό, βρίσκει δυνάμεις, όπως είπες και εσύ, που νομίζω ότι ή δεν τις έχει ανακαλύψει ακόμα, ή τέλος πάντων μπορεί να εκπλαγείς και ξέρεις, με τον ίδιο τον εαυτό αυτό που μπορείς να κάνεις. Είναι σίγουρο. Γι' αυτό δεν σκέφτεσαι κάτι. Ακολουθείς μία πορεία που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις αυτό τώρα και το κάνεις όσο καλύτερο μπορείς. Τουλάχιστον εγώ. Μπορεί να είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν αναλώνομαι σε πάρα πολλές σκέψεις και σενάρια εκείνη την ώρα και όταν έχω, ξέρεις, αυτά τα. Και όταν έχω ελεύθερη ώρα, κάθομαι και εκεί, ξέρεις. Δεν μπορεί να μην σου συμβαίνει και σένα. Και όμως. Αυτό είναι, ρε Μάσα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Γίνεται, σου λέω. Απλώς ξέρεις τι. Συγκεντρώνεσαι εκείνη την ώρα σε αυτά και που περνάς εκείνη την ώρα. Και στο περιβάλλον που ζεις. Τέλος πάντων, πήγα σε μια ξένη χώρα. Αυτό που είχα στο νου μου, τέλος πάντων, είναι να προσαρμοστώ. Να τη γνωρίσω, να κάνω τη ζωή και τη δικιά μου και των παιδιών όσο πιο εύκολη και, ξέρεις, φιλική γινόταν. Ξέρεις πόσα πολλά είναι αυτά. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, αλλά το θέμα είναι να συγκεντρώνεσαι στα πράγματα. Ωραία. Πότε αποφάσισες ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω? Όταν μπορούσα πια. Όταν σου είπαν, δηλαδή, ότι okay, μπορείς να γυρίσεις, ναι. Και δεν σκέφτηκες τότε να μείνεις? Θέλω να πω, ήδη τα παιδιά αυτά είχαν ζήσει σε μια άλλη χώρα, σε μικρή ηλικία, και είχαν προσαρμοστεί στο περιβάλλον εκεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι και εύκολο. Πώς θα μείνεις στην Αμερική με το έτσι θέλω? 5 χρόνια έμεινες. Και όμως δεν είναι. Δεν μπορείς, άμα δεν αποκτήσεις μια πράσινη κάρτα και αυτά, δεν μου δώσε κάτι τέτοιο η παραμονή μου στην Αμερική. Μετά από 5 χρόνια. Και όμως, βέβαια. Ειδικά μετά την τρομακτική ενέργεια που είχε γίνει τότε το 9-11, είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα στην Αμερική. Δηλαδή, όλο αυτό που ακούγεται, όλα ειδονικά, ξέρεις, μην είναι, κάνε, δείχνει, δεν είναι. Τι είναι, μπες, βγες. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα, βέβαια, τα παιδιά μου, γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει τίποτα κακό, αν δεν βγαίνει και κάτι καλό από όλες τις καταστάσεις. Τα παιδιά μου τώρα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί έτσι αναγκαστικά. Κι αλλιώς, αν μπορούσε, ούτως ή άλλως, δηλαδή θέλω να πω και ένας άλλος που δεν ζει στην Αμερική, αν θέλει να σπουδάσει στην Αμερική και το δεχτούν, μπορεί να πάει να σπουδάσει. Άλλο αυτό. Τα παιδιά μου όμως, η διαφορά είναι ότι επειδή μείναν 5 χρόνια και πήγανε σε αμερικάνικο σχολείο, μπορούν να αποκτήσουν υπηκότητα, αν θέλουν. Αυτό μόνο. Τα παιδιά μου. Γιατί βγήκε ένας καινούριος νόμος τώρα, νομίζω ο Ομπάμα τον έβγαλε τώρα μόλις, ότι αν έχει φοιτήσει ένα παιδί 5 χρόνια στο αμερικάνικο σχολείο, καλά τα λέω, μπορεί να αποκτήσει και υπηκότητα αυτόματα. Το σκέφτεσαι? Να το σκέφτομαι η υπηκότητα? Όχι, δεν σκέφτομαι αυτό, αλλά σκέφτομαι ότι αναγκαστικά, λόγω και γλώσσας και λόγω της παιδείας που έχουν πάρει μέχρι τώρα, γιατί τώρα αναγκαστικά πάλι σε αμερικάνικο σχολείο πάνε, ότι θα πάνε να σπουδάσουν εκεί, γιατί εδώ δεν μπορούν και να θέλαμε. Εσύ θα ξαναπάς μαζί τους? Ή θα μείνεις πίσω? Κοίτα να δεις, τώρα άμα πάω θα χαλαρώσω επιτέλους στην Αμερική. Ναι, γιατί όχι. Μ' αρέσει αυτή η χώρα. Μ' αρέσουν γενικώς οι χώρες. Το να ταξιδεύω. Και επειδή έχω μείνει, αν σκεφτείς ότι έχω μεγαλώσει στη Ρωσία, έχω μείνει στην Ελλάδα, έχω μείνει στην Αμερική, νομίζω ότι μπορώ να μείνω οπουδήποτε πια. Ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα. Και τώρα που θα πάω και χαλαρά και ευχάριστα, θα έρθω μαζί μου, διακοπές.
Δεν έχω πάει ποτέ μου στην Αμερική. Ήταν η ερώτηση που ήθελα. Γιατί νομίζω είχα την εντύπωση ότι δεν έχεις πάει. Και όλο λέω, ρε παιδί μου. Είδες, μαζί θα πάμε. Το συζητάμε, χαλαρά. Το συζητάμε, το συζητάμε και ποτέ. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η χώρα. Θα δεις, θα σ' αρέσει. Είναι πολύ... Θα σ' αρέσει. Θα σ' αρέσει γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Κάτι θα βρεις να σ' αρέσει. Δεν μπορεί. Είναι τόσο απλό, ξέρεις. Έχεις δίκιο. Για πάμε σε διαφημίσεις. Ας ελπίσουμε πάντως, εγώ λέω για το βιβλίο αυτό, να βρεθεί και εδώ ένας εκδοτικός οίκος, γιατί έχουμε πολλούς και καλούς εκδοτικούς οίκους. Πάρα πολύ καλούς και πολύ σοβαρούς. Θα μπορούν να εκδώσουν αυτό το βιβλίο στα ελληνικά πια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τον σχεδιασμό, όλα αυτά έχουν γίνει στην Αμερική. Όχι, τον σχεδιασμό. Ποιος θα έχει ζωγραφίσει, είναι πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικά. Μία εικονογράφος που είναι τρομερά ταλαντούχα με πάρα πολλές διακρίσεις. Η Εύη Τσακνιά είναι πάρα πολύ γνωστή. Και μου έκανε πολύ μεγάλη τιμή που ασχολήθηκε με το βιβλίο και για να καταλάβεις αυτά τα κάναμε Ελλάδα-Αμερική από mail, από τα τηλέφωνα χωρίς να... και βγήκε μια όντως πάρα πολύ ωραία... Βρες, έχεις ξαναγράψει ποτέ βιβλίο? Όχι, αυτό παραμύθι, κάτι, είναι αυτό... Αυτό είναι το πρώτο. Και ξέρεις, πήγα, μιλήσαμε κάποιον, έλα, μου λέει να κάνεις το δεύτερο. Και λέω, έχω δώσει όρκο στον εαυτό μου ότι πριν εκδοθεί. Ξέρεις, είναι και συναισθηματικοί λόγοι δεμένοι με αυτό το βιβλίο. Δεν το βλέπω ως, ξέρεις, ούτε θέλω να βαφτίσω τον εαυτό μου συγγραφέα. Αν μου βγει, μου βγήκε. Αλλά λέω, αν δεν βγήκε στην Ελλάδα, δεν κάνω τίποτα άλλο. Πες μου λίγο, ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το δίδαγμα, αν θες, από αυτό το βιβλίο. Κοίτα να δεις, γιατί με ρώτησαν και τα κορίτσια στην εκπομπή, ηλικία. Νομίζω δεν έχει ηλικία. Είναι από 6, 5-6 χρονών, μέχρι οποιαδήποτε ηλικία. Δηλαδή δεν μπορώ να το... Γι' αυτό και είναι λίγο δυσανάλογο. Ναι, είναι παιδικό παραμύθι, αλλά έχει πολύ κείμενο. Mm. Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες πάνω από 5-6 χρονών. Σε όλη την οικογένεια, λοιπόν. Έτσι, θα έλεγα. Πολύ ωραία το έθεσες και... Το νόημα ουσιαστικά είναι ότι αν σου συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις, μπορείς να τις ξεπεράσεις πολύ πιο εύκολα αν έχεις αισιοδοξία, πίστη, αγάπη και καλή διάθεση. Αυτό. Μπράβο, βρε Μάσα. Και τώρα λοιπόν που σε μια χαρά και όλα στρωτά κυλάνε. Ναι, και χαλαρώνω. Μήπως ήρθε η ώρα να εργαστώ. Λες. Να προσφέρω κι εγώ κάτι οικονομικά στην οικογένεια. Σωστή. Τι κάνεις στην Γλυφάδα, τι είναι αυτό το στέκι που έχετε φτιάξει εκεί? Έχουμε φτιάξει, υπήρχε αυτό το στέκι, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι και πάρα πολύ πετυχημένο, ένα μαγαζί που λέγεται Bourbon και είναι ουσιαστικά ένα μπαρ το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία live και είναι μπρος στη rock πλευρά της μουσικής. Είμαστε δηλαδή πιο rock, έχουμε πολύ δηλαδή, ωραία live κλπ. Δηλαδή πίνεις ποτό και έτσι. Ακούς και τραγουδάς. Έτσι, πίνεις ποτό, βλέπεις το live, έχουμε φαγητό, finger food κλπ. Έχετε και φαγητό. Και φαγητό, αλλά όχι ας πούμε φιλέτα πιάτα, έχουμε τα hamburger, pizzas, αυτό πιο ελαφρύ φαγητό, πιο οικονομικό. Γιατί η εποχή θέλει ποιότητα και χαμηλή τιμή σε ό,τι κάνουμε. Και πού είναι στη Γλυφάδα, για πες μου, και έχω να κατέβω χρόνια πολλά κάτω. Θα κατέβεις τώρα. Τώρα έχω και request να κατέβεις. Φιλικό. Ξέρεις εσύ. Για πες μου, πού είστε? Είμαστε πίσω από τη Βουλιαγμένη, εκεί που είναι η Nike στη Βουλιαγμένη, στα Σκαρόλη 67, είναι ακριβώς από πίσω από τη Nike. Φαίνεται απ' έξω, το βλέπεις δηλαδή. Άμα στρίψεις από τη Βουλιαγμένη δεξιά, φαίνεται πολύ καλά. Είναι εκεί. Και η εκπομπή που ξεκίνησες, το Joy. Αυτή είναι μια εκπομπή που τρέχει ο Αργυρόπουλος. Ναι, καλέ. Καλέ, τον πέτυχα τις προάλλες στον Πάσο. Μου το είπε. Στην Κηφισιά, σε ένα μαγαζί ψώνιζα με γλυκάκι δύο. Και μάλιστα ήταν και πρωί-πρωί Κυριακή. Μόνο τον Αργυρόπουλο δεν περίμενα να δω εκεί μέσα. Εργάζεται πρωί-πρωί. Ναι, ήταν με τα παιδάκια, το πηγαίνουν να δουν, λέει, μια θεία του, δεν κατάλαβα, μια γιαγιά, κάτι τέτοιο μου. Με τρέλανε πρωινιάτικα, κυριακάτικα. Και αυτό μου είπε για μια εκπομπή που. Που άρχισε τώρα. Τότε δεν είχε αρχίσει. Ήταν, μου λέει, νομίζω ότι μου είπε ότι ξεκινούσε εκείνη την ημέρα. Ναι. Έχει αρχίσει τώρα, έχει παίξει 3 Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, τότε ξεκινούσε. Μπράβο. Γιατί πριν 3 Σαββατοκύριακα, Κυριακή πρωί ήμασταν, ή Σάββατο πρωί και τα λέγαμε. Σάββατο. Εγώ μου, λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτή η εκπομπή? Κοίτα να δεις, εγώ συνεργάζομαι με αυτήν την εκπομπή. Βγήκα τα πρώτα 2 Σαββατοκύριακα. Όλα τα παιδιά, όπως ξέρεις, όπως και τα δικά σου και τα δικά μου, είμαστε μάλλον, είναι φίλοι δικοί μας. Και έτσι ήταν πολύ... πολύ ευχάριστο να ξανασυνεργαστώ με ανθρώπους από χώρο που ξέρω τόσα χρόνια. Και με πήρε ο Δημήτρης και μου λέει: έχουμε αυτή την ιδέα. Ξέρεις πώς να το πεις? Ναι, πώς δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είναι φοβερή ιδέα, είναι κάτι αυτό καινούριο. Και ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα περιοδικό στη τηλεόραση, μορφή. Είναι πολλά θέματα, δεν υπάρχει κεντρικός παρουσιαστής και κάθε θέμα έχει δικό του παρουσιαστή και είναι ένα, έτσι, μία-δύο ώρες εκπομπή.
ευχάριστη, με ένα πιο, έτσι, πιο ελαφρύ τρόπο παρουσίασης, πιο μοντέρνο, στο, ναι, θέλω να σου το πω έτσι. Εσύ τι θέματα παρουσίασες? Υγείας. Α, υγείας. Ναι. Τώρα ξέρεις, με ακολουθούν αυτά. Ναι, παιδιά, ναι, υγεία, ναι, ναι, σε λίγο. Και να λέω, συγγνώμη, δεν είμαι Dr. Phil. Αυτά που λέω είναι τσεκαρισμένα. Δεν θα βγάζω το κεφάλι. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ταύρος, μπράβο. Mm. Ρε Ασυγέ, έλα μέσα σε παρακαλώ, γιατί μας είχες υποσχεθεί. Μας είπε θα μας πει για το μήνα Μάρτιο γενικότερα, για το κάθε ζώδιο. Να κάνω ερωτήσεις. Τι ακριβώς περιμένει. Συγκεκριμένα. Καλό και κακό, δεν ξέρω. Κάθε σειρά. Κάτσε, 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 γιατί ακόμα δεν σε έχω στον αέρα. Περιμένουμε να καθίσεις. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να τη δούμε. Μας είχε πει λοιπόν ό,τι απασχολεί το κάθε ζώδιο, καλό ή κακό, εν πάση περιπτώσει, τι του φυλάει ο Μάρτης, να το μάθουμε σήμερα. Ναι. Σε παρακαλώ. Τι γιατί ο Φεβρουάριος ήταν τόσο χάλια? Να ρωτήσω. Γιατί ο Φεβρουάριος ήταν τόσο χάλια? Κορίτσια, μισό λεπτάκι. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ωραία. Μ' άρεσε. Είσαι στον ίδιο άξονα, γι' αυτό. Είσαι του Απριλίου, του Μάη. Απριλίου. Τέλος. Είναι εντελώς στον ίδιο άξονα. Τι είναι αυτό τα? Πες μας και ημερομηνία, 29 μήπως. 26. Χειρότερο. Α, πάλι. Αυτό το πρώτο δεκαήμερο. Να, θα στα πει τώρα. Να, είδες πώς θα μασάς και εσύ, κυρία Ελένη. Για τους άλλους. Όχι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ περιμένω και εγώ να ακούσω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλό μήνα καταρχήν. Ας ελπίσουμε ότι ο Μάρτιος θα είναι καλύτερος κατά τι από τους προηγούμενους μήνες και ας δούμε ποιες είναι έτσι οι διαφορές που μπορεί να έχει με το προηγούμενο διάστημα.